της Μολύβου, τον κύριο Μόλβαρη. Κύριε Γενική, κύριε Δήμαρχε, κύριοι Περιφερειακοί και Δημοτικοί Σύμβουλοι, εκπρόσωποι φορέων, σας καλωσορίζουμε στη σημερινή μας ημερίδα και όλους όσους παρευρίσκονται εδώ, στο Φόρουμ Αγροδιατροφής, Βιομηχανίας και Τουρισμού, στο οποίο θα συζητήσουμε και θα δούμε και τις προοπτικές που έχουν να κάνουν και με τη δική μας περιοχή. Ειδικά για την περιοχή μας, ο τουρισμός και ο τομέας της αγροδιατροφής είναι δύο εξαιρετικά κρίσιμοι πυλώνες για τον εμπλωτισμό της προσφερόμενης εμπειρίας. Η ενίσχυση αυτών των δεσμών μεταξύ τους, οι συνέργειες και η διασύνδεσή τους μπορεί να προσφέρει νέες ευκαιρίες εισοδήματος και ουσιαστικά να προσφέρει μια προοπτική βιώσιμης ανάπτυξης και για τον τόπο μας. Ο πρωτογενής τομέας, η γαστρονομία, τα τοπικά προϊόντα είναι ανταγωνιστικά μας πλεονεκτήματα που ενισχύουν το προϊόν, το διαφοροποιούν και μπορεί όλη αυτή η σύνθεση να βοηθήσει στο χτίσιμο μιας τουριστικής συνείδησης. Πολλά όμως είναι και τα ζητήματα που δεν έχουν γίνει. Δεν έχει γίνει κάτι ως τώρα που περιμένουμε και θα θέλαμε να παρουσιαστούν και να αναδειχθούν στη σημερινή μας ημερίδα. Ως εκπρόσωπος ενός τουριστικού φορέα, πιστεύουμε ακράγαντα πως η διασύνδεση του τουρισμού με άλλους τομείς και η ποιοτική ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών μπορεί να συμπαρασύρει τους υπόλοιπους κλάδους και να επιταχύνει ακόμα και την ανάταξη αυτό που θέλουμε όλοι της ελληνικής οικονομίας. Την πλευρά μου θα ήθελα να ευχηθώ καλή επιτυχία στις εργασίες της ημερίδας και να έχουμε κάποια τα οποία επικοδομητικά αποτελέσματα. Τώρα για έναν πολύ σύντομο χαιρετισμό στον Κώστα τον Ατακιανό που είναι πρόεδρος της Κινησία Κουμουδούσα. Παραγωγικού σκοπού. Νομίζω η πρώτη κοινωνική... Νομίζω. Είναι η πρώτη Κινησία. Η πρώτη Κινησία, θα τα πούμε μετά. Ναι, αλλά έχει ένα θέμα. Θα σας πω, ναι. Λοιπόν, Κώστα. Ναι, θα ήθελα... Πώς ανοίγεσαι, Βαγγέλη. Να ευχαριστήσω από τη δικιά μου μεριά και εκ μέρους της Μουδούσας του Στρατήτου Ζαφύρη, Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Βιομηχανίας, ο οποίος παρότρινε να γίνει αυτή η ημερίδα, να φέρει κοντά τον τουρισμό με τους παραγωγούς και ελπίζω ότι στο τέλος μπορεί κάτι να βγει από αυτή την ημερίδα. Εγώ, όπως ίσως κάποιοι να γνωρίζετε, ότι εκτός από ελαιοπαραγωγός έχω και ένα εστιατόριο εξοχικό, το οποίο ταλαβερίζουμε το καλοκαίρι με αρκετούς τουρίστες. Είναι πάρα πολύ λυπηρό όταν επισκέπτεται ο τουρίστας ένα τόπο να μην γεύεται τα προϊόντα του τόπου. Αυτή είναι η ταυτότητα η οποία φεύγει ο τουρίστας, αν δεν δεχτεί, δεν λαμβάνει αυτή την ταυτότητα του τόπου. Είναι λυπηρό λοιπόν το να έρχεται εδώ πέρα ένας ξένος και να μην γεύεται το εξαιρετικό λάδι το οποίο παράγουμε, τα τυριά μας, το ούζο. Υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα με το ούζο τώρα τελευταία, αρχίζει να γίνεται μια διεμβόλυση από το τσίπουρο. Αυτό είναι νομίζω απαράδεκτο, γι' αυτό και εγώ στο μαγαζί μου δεν βάζω τσίπουρο. Θα πρέπει λοιπόν να ευαισθητοποιηθούμε πάνω σε αυτό το τομέα, ούτως ώστε να μετατρέπουμε τους τουρίστες επισκέπτες σε πρεσβευτές των ποιοτικών παραγόμενων προϊόντων της Λέσβου. Είναι κάτι το οποίο δυστυχώς μέχρι στιγμής δεν το κάνουμε ή δεν το κάνουμε τόσο συστηματικά. Εάν το καταφέρουμε αυτό το πράγμα, ίσως θα είναι μια πολύ καλή αρχή για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τον τόπο μας. Ελπίζω ότι μια και είμαστε τώρα εδώ δύο τομείς της οικονομίας του νησιού, δηλαδή ο τουριστικός και ο παραγωγικός, οι παραγωγικοί φορείς, να μπορέσουμε να δούμε κατά πόσο μπορούμε να συνεργαστούμε για να πάμε σε αυτή την δράση, σε αυτή την δραστηριότητα, σε αυτό το τομέα, να αναπτύξουμε αυτό το... Αυτό ήθελα να πω. Ευχαριστώ και ελπίζω να έχουμε καλά αποτελέσματα. Ευχαριστούμε τον κύριο τον Κώστα τον Αρτακιανό. Ο λόγος τώρα στον Γενικό Γραμματέα Βιομηχανίας, τον κύριο Ζαφύρη. Κύριε Δήμαρχε, εκεί έξω, αλλά... Ναι. Εδώ, ναι, ναι. Αγαπητοί διοργανωτές, χαίρομαι που βρίσκομαι εδώ στον τόπο μου. Το επιδιώκω με κάθε ευκαιρία, ναι, ναι. Να έχω επαφή, ούτως ώστε να μπορώ και εγώ να συμβάλλω με τις μικρές μου δυνατότητες στα προβλήματα και στις λύσεις και να γυρίσουμε σελίδα για να πάμε σε ανάπτυξη. Καταρχήν να πω
Γιατί δεν είναι ο Γενικός Γραμματέας Τουρισμού. Ο Γενικός Γραμματέας Τουρισμού ήταν στην Νέα Υόρκη, είχε πάει με τον Τζακαλώτο εκεί που χτυπήσαν το κουδούνι για την κλίση του, του Nasdaq και γύρισε με ένα πολύ βαρύ κρύωμα. Αυτό είναι. Δυστυχώς γύρισε το Σάββατο με ένα πολύ βαρύ κρύωμα και δεν μπόρεσε τελικά να έρθει. Να πω κάτι σε συνέχεια, γιατί είπε αρκετά ενδιαφέροντα πράγματα ο πρόεδρος του επιμελητηρίου. Εδώ ενδιαφερόμαστε να συνδέσουμε τους κλάδους μεταξύ τους. Σαν χώρα έχουμε ένα πρόβλημα. Δηλαδή η βιομηχανία, αν δει κανείς, η δική μας είναι 9%. Σύμφωνα με μελέτες που γίνονται, διασυνδέει και έχει εσωτερικές ροές στην οικονομία στο 30% της οικονομίας. Γιατί, διότι παίρνει πρώτη ύλη, τη μετασχηματίζει, αξιοποιεί υπηρεσίες, διαθέτει το προϊόν, αυτό διασυνδέει την οικονομία και δίνει μία σταθερότητα. Εμείς στην κρίση ταρακουνηθήκαμε πολύ για δύο λόγους. Πρώτον, διότι είχαμε μικρό ποσοστό βιομηχανίας, άρα η οικονομία μας ως εκ τούτου έχει μικρή διασύνδεση. Και δεύτερον, έχουμε κάποιες ιδιαιτερότητες σαν χώρα που δεν τις αξιοποιούμε. Είχαμε μικρή βιομηχανία. Θα μπορούσαμε όμως, έχουμε ένα μεγάλο ποσοστό τουρισμού. Εάν καταφέρουμε να διασυνδέσουμε διάφορους οικονομικούς κλάδους μεταξύ τους, θα μπορέσουμε να δώσουμε μια σταθερότητα στην οικονομία μας. Με ποια έννοια? Διότι ο ένας κλάδος θα τροφοδοτεί τον άλλον και αυτό δημιουργεί πιο σταθερό το εσωτερικό οικονομικό σύστημα της χώρας. Και επειδή ο τουρισμός λειτουργεί με εξωτερική, έρχεται απ' έξω, προφανώς γίνεται αυτή η δραστηριότητα σε ένα διεθνοποιημένο περιβάλλον. Άρα λοιπόν έχουμε τους παραμέτρους, ισχυρό εσωτερικό σύστημα και διασύνδεση με τη διεθνή οικονομία, με αυτόν τον τρόπο. Τώρα, πώς γίνεται αυτό? Καταρχήν να πω λίγο το ιστορικό και πώς ξεκινήσαμε. Η στρατηγική της κυβέρνησης είναι η μεταποίηση και η βιομηχανία να έρθει στην καρδιά της οικονομίας. Έχουμε ένα μικρό ποσοστό, η βιομηχανία μας είναι 9%, στην Ευρώπη είναι 16% και ο στόχος είναι να πάνε στο 20% ποσοστό στο ΑΕΠ. Εμείς έχουμε ένα 9%, πρόσφατα υπήρξαν προτάσεις και από τους ίδιους τις επιχειρήσεις της βιομηχανίας να πάει στο 12%. Και αυτό που μένει πρέπει να δούμε πώς θα γίνει αυτό το πράγμα πράξη. Αυτό το οποίο προσπαθούμε να κάνουμε με τη δραστηριότητα αυτή την οποία εξελίσσουμε είναι να δούμε τις δυνατότητες που έχει η οικονομία μας. Στην Ελλάδα έρχονται κοντά 30 εκατομμύρια τουρίστες. Θα σας πω κάποιο νούμερο για να δείτε ότι αυτό το μοντέλο μπορεί να μας οδηγήσει σε αδιέξοδο αν δεν κάνουμε έγκαιρα κάποιες κινήσεις. Το 2015 ήρθανε 24 εκατομμύρια τουρίστες και είχαμε έσοδα 100. Το λέω σχηματικά. Το 2016 ήρθαν 27 εκατομμύρια τουρίστες, αλλά είχαμε μια πτώση των εσόδων 7%. Και φέτος θα πάμε σε 30 εκατομμύρια τουρίστες, στο τέλος, είμαστε στο τέλος δηλαδή, θα πάμε 30 εκατομμύρια τουρίστες, αλλά το έσοδο θα είναι 100. Δηλαδή έρχονται 6 εκατομμύρια τουρίστες παραπάνω με τα ίδια έσοδα. Άρα, δηλαδή, γινόμαστε μια φτηνή χώρα. Αυτό είναι ένας αδιέξοδος δρόμος. Διότι αν πάμε σε φτηνό τουρισμό, θα καταντήσουμε να καταναλώνουμε το περιβάλλον μας, να μην έχουμε κέρδος για τις επιχειρήσεις μας, οι οποίοι να επενδύσουν, να αναπτυχθούν κλπ. Θα καταναλώνουν το περιβάλλον και το περιβάλλον δεν θα συντηρείται και δεν θα επανέρχεται στην πρώτερη μορφή, διότι δεν θα υπάρχουν έσοδα επαρκή για το κράτος για να το κάνει. Άρα αυτό θα μας οδηγήσει σε μια κατηφόρα η οποία είναι επικίνδυνη. Άρα λοιπόν τι πρέπει να κάνουμε? Πρέπει να δούμε πώς το τουριστικό μοντέλο θα αλλάξει. Εγώ δεν είμαι ειδικό στον τουρισμό, αλλά θα σας πω από την οπτική μεριά της βιομηχανίας. Το προϊόν που καταναλώνεται είναι πολύ δύσκολο να βρεθεί βέβαια ακριβώς πόσο είναι, αλλά στην Κρήτη που έχουν κάνει μια πολύ συστηματική δουλειά είναι 13%. Στην Κρήτη. Στην Κρήτη που έχουν και παραγωγή δική τους και έχουν και πάρα πολύ τουρισμό. Άρα είναι πάρα πολύ χαμηλά. Στηρίζουμε τον τουρισμό μας με πολλές εισαγωγές. Στην Ιταλία τα αντίστοιχα νούμερα είναι 70%. Δηλαδή οι Ιταλοί έχουν κάνει μια δραστηριότητα πολλά χρόνια συστηματικά
που έχουν καταφέρει να είναι 70%. Δεν έγινε από τη μια μέρα στην άλλη. Οι Ιταλοί έχουν και μια βιομηχανία που είναι κοντά στο 18-20%, με πολύ μικρή επιχείρηση και έχουν καταφέρει να κάνουν αυτή τη διασύνδεση. Λοιπόν, θεωρούμε ότι αν καταφέρουμε να συνδέσουμε παραγωγικά τον τουρισμό, που είναι ένας τομέας που φέρνει, το να έρθουν 30 εκατομμύρια είναι καλό να έρχονται εδώ πέρα. Αλλά το θέμα είναι πώς εμείς σαν χώρα κερδίζουμε από αυτούς που έρχονται εδώ πέρα. Ή έρχονται, φεύγουν καταναλώνοντας ξένα προϊόντα χωρίς να μένει κάτι. Η εικόνα μόνο να είναι τα νησιά και ο ήλιος που σε τελική ανάλυση τα βρήκαμε. Αλλά όχι κάτι που παράγουμε τώρα. Η σύγχρονη Ελλάδα πώς συμμετέχει σε αυτήν την ιστορία. Θέλουμε λοιπόν να διασυνδέσουμε τον τουρισμό με και τον αγροδιατροφικό τομέα, αλλά και τη βιομηχανία. Και όταν λέμε τη βιομηχανία ευρύτερα, όχι μόνο τη βιομηχανία τροφίμων, ο τουρισμός θέλει και έπιπλα, θέλει και είδη υγιεινής, θέλει και λευκά είδη κλπ. Και με όλα αυτά τα προϊόντα τα οποία είναι απαραίτητα να στηρίξουν τη δραστηριότητα και τη λειτουργία του. Και τι λέτε για δαρμάτια, ναι. Αυτό μπορεί να λειτουργήσει όπως λειτουργήσε τη δεκαετία του 50 η αντιπαροχή, η οικοδομή. Το 50 ξεκίνησε η ανάκαμψη της Ελλάδας μετά την κατοχή για τον εμφύλιο, ξεκίνησε από τον τομέα των κατασκευών. Με την αντιπαροχή, μέσα από τον κατασκευαστικό τομέα, κίνησε ένα μεγάλο κομμάτι της οικονομίας, το οποίο ακριβώς, το οποίο πήγε και εξαντλήσε τη δυναμική του. Σήμερα λοιπόν, δεν μπορεί αυτό να γίνει. Η βιομηχανία, η κατασκευαστική είναι στο 20%, αυτό που ήταν προκρίσεις. Άρα δεν μπορεί να επανέλθει ο κλάδος αυτός και να στήριξει. Έχουμε ένα μεγάλο στόκ σπιτιών τα οποία, και ακινήτων, τα οποία πρέπει να διατεθούν στην αγορά για να μπορέσουμε να επανακινήσουμε τον κλάδο. Άρα οι παρεμβάσεις που γίνονται θα στηρίξουν, αλλά πολύ λίγο το συγκεκριμένο, γενικά την οικονομία. Άρα πρέπει να βρούμε άλλους τρόπους. Σας είπα λοιπόν ένα νούμερο το οποίο είναι πάρα πολύ χαμηλά. Δηλαδή ένα νούμερο που είναι 13% στην Κρήτη. Πανελλαδικά είναι πιο κάτω. Άρα δηλαδή στηρίζουμε τον τουρισμό με πάρα πολλές εισαγωγές. Επομένως σαν χώρα δεν έχουμε το όφελος εκείνο το οποίο μπορούμε να έχουμε. Άρα εάν συνδέσουμε θα έχουμε καταρχήν άμεσες εξαγωγές. Ο άλλος όταν έρχεται και καταναλώνει εδώ το προϊόν θα ψάξει λογικά να το βρει και στη χώρα του. Δεν χρειάζεται να πάμε στο εξωτερικό να κάνουμε εκθέσεις. Πρέπει να δουλέψουμε πρώτα στη χώρα μας. Πρέπει να αξιοποιήσουμε το ότι ο ξένος έρχεται εδώ πέρα στην Ελλάδα. Δεύτερον, αυτό η σύνδεση του τουρισμού με την παραγωγή θα οδηγήσει τους παραγωγούς να προγραμματίσουν επενδύσεις και αύξηση, διότι η αγορά που θα διαθέσουν το προϊόν τους είναι δίπλα, είναι μέσα στη χώρα. Δεν χρειάζονται πολλοί να αναζητήσουν πού θα πάει το φρέσκο προϊόν, πού θα πάει η ντομάτα, τα φρούτα, τα λαχανικά ή και τα προϊόντα από τη βιομηχανία τροφίμων. Είναι δίπλα, εδώ στη χώρα. Αυτό όμως για να δουλέψει πρέπει να αναπτυχθούν δίκτυα. Αυτό που είπα πιο πριν είναι ότι η χώρα μας λείπει, έχει ένα πρόβλημα της διασύνδεσης των κλάδων μεταξύ τους. Ακριβώς, τα κλάστερ, τα δίκτυα, τα συνεργατικά σχήματα κτλ. Εν μέρη έχει σχέση να κάνει με τη γεωγραφία της χώρας. Θα δείτε στην ανάλυση που θα σας κάνει η συνεργάτης μου εδώ πέρα, αλλού παράγεται το προϊόν και αλλού είναι ο τουρισμός. Άρα δηλαδή πρέπει να αναπτυχθούν δίκτυα τέτοια που να συνδέσουν αυτές τις οικονομικές δραστηριότητες. Θα πρέπει οι επιχειρήσεις που είναι μικρές, για να μπορέσουν να βγουν από το νησί ή από την περιοχή τους στη γεωγραφική, θα πρέπει να δικτυωθούν μεταξύ τους και να λειτουργήσουν σαν μεγαλύτερα σχήματα. Δεν λέμε να γίνουν μια μεγάλη επιχείρηση, αλλά μπορούν μεταξύ τους να δικτυωθούν, να συνεργάζονται, ούτως ώστε να έχει η δράση τους μεγαλύτερη εμβέλεια. Αυτό δε θα οδηγήσει σε αναβάθμιση και των θέσεων εργασίας κλπ. Όμως αυτό για να γίνει πρέπει η τόπια παραγωγή να πιστοποιηθεί. Δεν αρκεί να λέμε ότι είμαι καλός. Πρέπει αυτό να πιστοποιηθεί με τους διεθνείς παραδεκτό τρόπους. Δηλαδή θέλει το σήμα ποιότητα στο προϊόν. Αυτό είναι αναγκαίο.
θέλει να γίνουν κάποιοι έλεγχοι που να πιστοποιούν ότι όντως αυτό είναι έτσι. Άρα λοιπόν θέλουμε να έχουμε ένα το προϊόν, άρα αυτό θα οδηγήσει σε ένα προϊόν τουριστικό, ένα brand name, όταν έρχεται ο άλλος στην Ελλάδα, αυτό να μην συνδέεται μόνο με το περιβάλλον, το οποίο το βρήκαμε, και τα αρχαία, τα οποία τα φτιάξαν προηγούμενες γενιές από εμάς. Πρέπει να έχει στο νου του ότι συνδέεται, πάω στην Ελλάδα και θα φάω ένα καλό προϊόν, θα καταναλώσω ή θα πάρω προϊόντα ελληνικά, τα οποία θα μεταφέρω στη χώρα μου, και θα έλεγα αυτό θα υποκαταστήσει εισαγωγές, αλλά θα βοηθήσει να γίνουν και εξαγωγές. Δηλαδή αυτός που θα έρθει και θα καταναλώσει εδώ, λογικά θα αναζητήσει το προϊόν και στη χώρα του. Άρα μπορούμε αυτό να τα αξιοποιήσουμε κάνοντας εξαγωγές. Επιπλέον, επειδή ο τουρισμός απλώνεται στις περιφέρειες της χώρας, τα νησιά μας έχουν πάρα πολύ τουρισμό, αυτό θα, αν συνδεθεί με την παραγωγή μας, θα μπορούμε να έχουμε αυτό που λέμε την περιφερειακή ανάπτυξη. Τέτοιες δράσεις, αυτά που λέω, έχουν γίνει στο παρελθόν. Ας πούμε, είναι το ελληνικό πρωινό που το έκανε το ξενοδοχειακό επιμελητήριο. Είναι μια πολύ σημαντική δραστηριότητα. Είναι η αγροδιατροφική σύμπραξη στην περιφέρεια της Κρήτης. Αυτοί το δουλεύουν αυτό το πράγμα 6 χρόνια. Και για να καταλάβετε η λογική τους ποια είναι, μας έχουν πει ότι δεν θέλουμε προγράμματα. Άστε μας να δουλέψουμε έτσι όπως είμαστε. Γιατί? Διότι όταν φέρνουμε κοντά τις οικονομικές δραστηριότητες, η αλληλεπίδραση παράγει προστιθέμενη αξία. Δεν λέω ότι δεν θα κάνουμε προγράμματα, θα κάνουμε. Αυτό δεν το συζητάω. Αλλά σας λέω, αυτοί που ξεκινήσανε και ξεκινήσανε έξω από αυτή τη λογική, μας λένε δεν θέλουμε. Είναι το Λέσβος στο άλλο Αιγαίο. Είναι μια δραστηριότητα που υπάρχει εδώ πέρα, η οποία δεν έχει λάβει επαγγελματικά χαρακτηριστικά, αλλά είναι μια πολύ σοβαρή μαγιά που δεν υπάρχει σε άλλες περιοχές. Σας το λέω υπεύθυνα κοιτώντας, που είναι 100 επιχειρήσεις στην εστίαση, στην αγροτική παραγωγή, στη βιομηχανία, τα ξενοδοχεία, οι οποίοι είναι συνδεδεμένοι μεταξύ τους και ο ένας αλληλοϋποστηρίζει. Είναι κάτι που το έχω δει εδώ και καιρό, χρόνια που έρχομαι εδώ πέρα, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και είναι μια μαγιά για να αναβαθμιστεί. Όλα αυτά γίνανε, αλλά είχαν ένα μεμονωμένο χαρακτήρα. Είχαν ένα αποσπασματικό χαρακτήρα, άρα ήταν μικρής εμβέλειας και δεν μπορούσε να πάρει μπρος η μηχανή, να πάμε σε κλίμακα αποτελεσμάτων. Αυτό θέλουμε. Να έχουμε την κρίσιμη μάζα. Άρα λοιπόν, αυτό το οποίο κάναμε σαν κυβέρνηση είναι να συνδέσουμε τα Υπουργεία να συντονίσουν τη δράση τους. Όμως δεν θέλουμε να κάνουμε μια μελέτη και να πούμε ότι αυτό πρέπει να γίνει. Μπορούμε να το κάνουμε, δεν είναι δύσκολο. Εμείς αυτό που θέλουμε μέσα από το φόρουμ που κάνουμε για τον τουρισμό είναι οι ομάδες που είναι μέσα και το κράτος και οι ιδιώτες επιχειρηματίες από κοινού να βγάλουν προτάσεις του τι πρέπει να γίνει. Και από εκεί και μετά ο καθένας και το κράτος θα έχει το ρόλο του και θα αναλάβει το μερίδιο ευθύνης, αλλά και ο ιδιώτης θα κάνει και αυτός το δικό του μερίδιο. Εδώ να συμπληρώσω ότι πολύ σημαντικός είναι ο ρόλος των περιφερειών και των Δήμων σε αυτή την προσπάθεια. Και των επιμελητηρίων βέβαια, είναι ο κοινωνικός χώρος που είναι πάρα πολύ σημαντικός, διότι πραγματικά εκεί θέλουμε να γίνουν. Άρα λοιπόν τι κάνουμε εμείς? Εμείς συντονίζουμε σε πανελλαδική κλίμακα. Αυτή τη στιγμή παρουσιάσαμε το σχέδιο, οι ομάδες δουλεύουν, είναι μεγάλες ομάδες, δηλαδή είναι 6 ομάδες που είναι περίπου 30 άτομα η καθεμιά. Και όλοι αυτοί που περιγράψαμε συμμετέχουν μέσα. Αυτό που είναι και άλλη Παναγιώτη, πιο μεγάλη. Αυτό που θέλουμε λοιπόν είναι το εξής, να μην βγει μια πρόταση μέσα από μελέτες, αλλά να βγει μέσα από επιχειρηματίες, μέσα από τους κοινωνικούς παραγωγούς, μέσα από τους κοινωνικούς φορείς, οι οποίοι στις προτάσεις μέσα που θα διαμορφωθούν και θα αποφασιστούν να βλέπουν το ρόλο τους, να βλέπουν τι θα κάνουν. Γιατί θέλουμε να πάμε στο επόμενο βήμα όλοι μαζί. Δηλαδή δημιουργούμε μια μαγιά 150-200 ανθρώπων που δεν είναι μεμονωμένα πρόσωπα, αλλά έχουν οικονομική υπόσταση αυτή, να είναι η μαγιά που θα ξεκινήσει να γίνει αυτή η δουλειά. Αυτό θα έχουμε τα αποτελέσματα και θα τα ανακοινώσουμε το Γενάρη, κλείνουμε δηλαδή, και από εκεί και πέρα ξεκινάμε την εφαρμογή.
Είναι μια δραστηριότητα η οποία θα πάει μακριά, δεν θα τελειώσει γρήγορα. Και είναι μια δραστηριότητα η οποία ξεπερνάει την τετραετία μιας κυβέρνησης. Θέλει δηλαδή, για να αποδώσει, θέλει ένα σχεδιασμό σε βάθος χρόνου. Αλλά αν θέλουμε να πάμε μπροστά σαν χώρα, πρέπει να έχουμε κοινούς σχεδιασμούς σε κάποια πράγματα. Δηλαδή, πρέπει αυτά που οικονομικά θα μας ανεβάσουν, να τα σχεδιάζουμε από κοινού. Να υπάρχει μια μίνιμουμ συμφωνία. Διότι διαφορετικά, τώρα τι να σχεδιάσουμε εμείς σαν κυβέρνηση, όταν ξέρω ότι έχω 2 χρόνια ακόμα τέτοιο. Και μετά θα γίνουν εκλογές και θα αποφασίσει ο λαός. Ο σχεδιασμός γίνεται για το χρόνο που απαιτείται. Άρα είναι πολύ σημαντικό, ανεξαρτήτως κυβερνήσεων, να υπάρχει συμφωνία, η κοινωνική συμφωνία, η επιχειρηματική συμφωνία, ούτως ώστε αυτό το πράγμα να έχει συνέχεια, διάρκεια, να μετράμε τα αποτελέσματα και να κάνουμε τα επόμενα βήματα. Εμείς έχουμε ένα σχεδιασμό, λέμε ότι θα κάνουμε αυτά τα 5 πράγματα, αλλά από τις πρώτες συζητήσεις που έχουμε κάνει, μας έχει εκπλήξει η ίδια η πραγματικότητα. Υπάρχει μια δυναμική. Άρα λοιπόν, μέσα από αυτό το σχεδιασμό που θα υπάρχουν και προγράμματα και συμφωνίες με κλάδους, ας πούμε τα logistics και ψύχους. Το φρέσκο προϊόν για να διακινηθεί θέλει ψυγεία. Το φρέσκο προϊόν παράγεται στην υπηρετική Ελλάδα. Στα νησιά είναι ο τουρισμός. Άρα για να μετακινηθεί χρειάζεται το κατάλληλο μεταφορικό μέσο ή τις κατάλληλες επιχειρήσεις. Προχθές ήμουνα σε συνέλευση που κάναν τα logistics ψύχους για να δούμε ποιος θα είναι ο ρόλος τους εκεί. Επομένως, είμαστε σε αυτό το στάδιο και το νόημα της κουβέντας εδώ πέρα είναι το εξής. Η Μυτιλήνη είναι μια περιοχή που δεν έχει μεγάλη τουριστική ανάπτυξη. Έχει ένα ήπιο τουρισμό, θρησκευτικό, οικολογικό και τον κλασικό τουρισμό. Είναι μικρό σχετικά ο τουρισμός. Να σας πω χαρακτηριστικά στην Άξο που είναι η γυναίκα μου από εκεί. Η Νάξος με 20.000 κόσμο έχει 400-500.000 τουρίστες φέτος. Εμείς είμαστε 60.000 νίκο. Φέτος. 85.000. 85.000, μάλιστα. Ωραία. Καλύτερα. Μαζί με τους Τούρκους. Ναι, τουρίστες είναι και αυτοί. Τουρίστες είναι και αυτά. Αλλά έχουν πολύ μικρό αριθμό διαχειρίσεων. Άρα λοιπόν, και από εκεί και πέρα είναι η παραγωγή που έχουμε κάποιους κλάδους οι οποίοι είναι μεγάλοι, είναι σημαντικοί. Είναι από την ελιά, ο κλάδος της ελιάς, με τα προϊόντα, το λάδι, την βρώσιμη ελιά, την πάστα ελιάς, οτιδήποτε άλλο και άλλα πράγματα που μπορούν να βγουν. Είναι υποτοπία, που είναι πολύ σημαντικός κλάδος, τους έχω γνωρίσει, είναι ένας κλάδος πολύ οργανωμένος, πολύ δυναμικός, με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, που υπερβαίνουν το νησί, θα έλεγα υπερβαίνουν και την Ελλάδα. Και μετά είναι ο κλάδος της κτηνοτροφίας, με την καθετοποιημένη μορφή, που εκεί χρειάζεται μια αναμόρφωση. Άρα λοιπόν, εδώ είναι να δούμε και το δικό μας παραγωγικό σύστημα, να το συνδέσουμε με τον υπάρχοντα τουρισμό, αλλά να το δούμε και λίγο με πιο μεγάλη ματιά και παρά έξω. Να το δούμε με μια δυναμική προοπτική, διότι αυτό θα είναι ένα σχέδιο πανελλαδικό, στο οποίο όποιοι μπουν μέσα θα μπορούν να διασυνδεθούν και με άλλες περιοχές της Ελλάδας, που είναι σημαντικό. Αυτά τα λίγα είναι. Θα έχουμε την ευκαιρία οι συνεργάτες μου να σας παρουσιάσουν και το σχέδιο με λεπτομέρειες, τι γίνεται δηλαδή με στοιχεία πανελλαδικά, αλλά και μέσα από την κουβέντα να μπορέσουμε και εδώ να δούμε να το εξειδικεύσουμε. Αυτό είναι κάτι που θα γίνει, έχει γίνει ήδη σε κάποιες περιοχές, αλλά θα γίνει πανελλαδικά σε συνεργασία με τις περιφέρειες και τους δήμους, πανελλαδικά σε όλη την κλίμακα. Αλλού είναι παραγωγή, αλλού είναι ο τουρισμός, αλλά όλοι αυτοί κάτι έχουν να πούνε για αυτήν την ιστορία. Όχι. Ακούστε να δείτε. Εμείς κάναμε μια δουλειά όπου τι κάναμε. Καταγράψαμε την υπάρχουσα κατάσταση. Πού είναι η παραγωγή, πού είναι ο τουρισμός, τι καταναλώνεται εδώ, τι καταναλώνεται εκεί. Θα σας παρουσιαστεί αυτό. Γίνανε ομάδες εργασίας οι οποίοι μελετάνε διάφορες πλευρές. Δηλαδή, αν θέλουμε να παρέμβουμε σε αυτό, τι πρέπει να κάνουμε. Γίνονται ομάδες οι οποίοι δουλεύουν τώρα σε αυτή την κατεύθυνση. Είμαστε στα τελειώματα. Οι προτάσεις έχουν, θα σας τα πει ο κύριος Πέτρο, ο συνεργάτης μου, ο συντονιστής των ομάδων. Άρα αυτό θα παρουσιαστεί, η κυβέρνηση θα δεσμευτεί σε συγκεκριμένα οικονομική ενίσχυση στοχευμένη σε αυτή την πράξη και από εκεί και πέρα οι επιχειρηματίες θα δουν ποιος είναι ο ρόλος τους και θα κάνουν
τα δικά τους, το δικό τους σχεδιασμό. Δεν μπορεί να διατάξει κανείς ότι πρέπει να γίνει έτσι. Εμείς τα δεδομένα λέμε, κάνουμε κάποια πράγματα και δοκιμάζονται στην αγορά.